στο Ιράν τώρα που έχουμε νέο περιστατικό ακραίας βίας, κυρίες και κύριοι. Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ κατά πολιτών μέσα στο μετρό της Τεχεράνης, ενώ ξυλοκόπησαν γυναίκες που δεν φορούσαν μαντήλα. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος για να γλιτώσει, με πολλούς όμως να πέφτουν και να ποδοπατούνται. Το μετρό της Τεχεράνης γίνεται πεδίο μάχης. Αστυνομικοί ανοίγουν πυρ κατά των επιβατών που βρίσκονται στην αποβάθρα. Ενώ μέσα σε βαγόνια του μετρό, οι δυνάμεις ασφαλείας ξυλοκοπούν γυναίκες που δεν φορούν χιτζάμπ. Επικρατεί πανικός και το πλήθος τρέχει προς την έξοδο. Κάποιοι ποδοπατούνται στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν. Η λαϊκή οργή για το θάνατο της Μαχσά Αμινή δεν λέει να καταλαγιάσει παρά τις προσπάθειες καταστολής από το θεοκρατικό καθεστώς. Right now we know that five people so far have been sentenced to death, that they've been charged with enmity against God, waging a war against God. Εδώ και τρεις μήνες το αίμα των διαδηλωτών βάφει τους δρόμους της χώρας. Τουλάχιστον 350 Ιρανοί έχουν πέσει νεκροί την ώρα που οι συλληφθέντες ξεπερνούν τους 15.000.